Κυρίες και κύριοι, τα βλέμματα όλων στρέφονται στη Βουλή, όπου σήμερα ψηφίζεται το πολυσυζητημένο νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Πριν από λίγο από το Βήμα της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε πως το νομοσχέδιο αυτό ρυθμίζει ένα ήδη υπάρχον θέμα και προστατεύει τα δικαιώματα των παιδιών. Ενώ τοποθετήθηκε και για την παρέμβαση του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου, που ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία. Σύνδεση με τη Βουλή και τον Γιάννη Καντέλη για να δούμε, Γιάννη, τα βασικά σημεία από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Μια ομιλία με αρκετά μηνύματα εντός και εκτός Νέας Δημοκρατίας, αλλά με τον Πρωθυπουργό να εστιάζει κυρίως στην ουσία αυτού του νομοσχεδίου, τονίζοντας πως δοκιμάζεται η δύναμη της δημοκρατίας μας να ενσωματώνει ισότιμα κάθε πολίτη, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, εστιάζοντας στην αναγνώριση των δικαιωμάτων και για τα ομόφυλα ζευγάρια, δίνοντας το δικαίωμα, όπως τόνισε, του πολιτικού γάμου σε ένα δημαρχείο, αλλά κυρίως στην προστασία των παιδιών. Παιδιά που ήδη υπάρχουν στην κοινωνία και ζουν σε ομόφυλα ζευγάρια, μαζί με ομόφυλα ζευγάρια, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και πλέον θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλα τα παιδιά. Ερχόμαστε να λύσουμε προβλήματα, όπως είπε χαρακτηριστικά, τα οποία είναι υπαρκτά στην κοινωνία μας, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει μήνυμα προς την Εκκλησία, λέγοντας πως και παλιότερα υπήρχαν διαφωνίες. Σεβόμαστε τις απόψεις της Εκκλησίας, ωστόσο αυτός που νομοθετεί είναι το κράτος, και χρησιμοποίησε την φράση «Η παπάς παπάς, η ζευγάς ζευγάς». Και άλλες φορές υπήρχαν υπάρξει διαφωνίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, ωστόσο αυτές ξεπεράστηκαν. Το ίδιο πιστεύω θα γίνει και τώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε επιφυλάξεις που, όπως είπε, διατρέχουν οριζόντια όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Καλό είναι να απαντηθούν έστω και τώρα τα όποια ερωτήματα, όπως είπε χαρακτηριστικά, χωρίς κραυγές, χωρίς ακρότητες, όπως έχουν ακουστεί ενίοτε στον δημόσιο διάλογο. Ενώ υπήρχε μήνυμα και προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Μητσοτάκη να λέει πως όσοι θεωρούν τη συντηρητική σκέψη δικό τους προνόμιο, καλό είναι να μην συγχαίουν την συντήρηση με την οπισθοδρόμηση, διότι τότε απλώς γίνεται δόγμα. Η δική μας παράταξη είναι μια καθαρά προοδευτική παράταξη, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριο Μητσοτάκη, κάνοντας αναφορές ακόμη και στην ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας. Θα τον ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Αυτό το κενό, λοιπόν, ερχόμαστε και καλύπτουμε, επιτρέποντας ταυτόχρονα σε όλους, αν το επιθυμούν, να σφραγίσουν θεσμικά τη σχέση τους με μία τελετή στο Δημαρχείο, όπως ακριβώς το κάνουν και τα ετερόφυλα ζευγάρια. Πρόκειται για ένα ζήτημα στο οποίο δοκιμάζεται, ναι, η ευαισθησία των περισσότερων απέναντι στους λιγότερους, όπως ακριβώς το θέλει μια συμπεριληπτική κοινωνία, όπου ζυγίζεται τελικά η δύναμη της δημοκρατίας μας να ενσωματώνει ισότιμα τον κάθε πολίτη της.